Εάν εσείς, λέει, αγιάσετε Κύριο τον Θεόν σας και φοβηθείτε την απόρριψη αυτού και όχι την απόρριψη των άλλων, τότε ξέρετε τι θα γίνει στη ζωή σας. Αυτόν τον οποίον εσείς αγιάζετε, αυτός θα είναι για εσάς το αγιαστήριόν σας. Δηλαδή, ο Χριστός θα γίνει για εσάς τόπος καταφυγής. Θα είναι δηλαδή ένα άσυλο απαραβίαστο για κάθε αδύναμο άνθρωπο που φοβάται τις επιθέσεις του διαβόλου. Για κάθε άνθρωπο ο οποίος διαλογίζεται το κακόν, γιατί είναι άνθρωπος και έχει αδυναμία. Θα γίνει ο Χριστός το καταφύγιό σου, θα γίνει το κρυσφυγετό σου, θα γίνει ο υπερασπιστής σου, ο φύλακάς σου. Και θέλει είστε λοιπόν ο Κύριος για εσάς αγιαστήριον, αλλά για εκείνους οι οποίοι είναι μέσα στον λαό του Θεού, χωρίς να είναι πραγματικά λαός Θεού, γιατί έχει μοιράσει την καρδιά του σε άλλες αγάπες και έχει κάπου και τον Κύριο μέσα σε αυτά, μέσα σε αυτήν, για αυτούς όμως θα είναι πέτρα προσκόμματος ο Λόγος του Θεού και θα είναι βράχος πτώσεως. Δηλαδή, τα Λόγια του Θεού αντί να τον βοηθούν να αλλάξει, τελικά θα γίνονται αιτία να γίνει χειρότερος. Όχι γιατί τα Λόγια του Θεού θα φταίνε, αλλά γιατί η προαίρεσή του θα τον οδηγεί στην πτώση και στο πρόσκομα. Δηλαδή θα σκοντάφτει πάντοτε. Θα σκοντάφτει στην αλήθεια. Και είναι φοβερό πράγμα ο άνθρωπος να σκοντάφτει στην αλήθεια. Θα είναι λοιπόν πέτρα προσκόμματος, θα είναι βράχος πτώσεως εις τους δύο οίκους του Ισραήλ, θα είναι διαπαγίδα και διαβρόχια εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Ακριβώς επειδή τα Λόγια του Θεού θα ενοχλούν, θα οδηγηθούν οι ίδιοι σε επιλογές που θα τους παγιδεύσουν. Θα πέσουν σε παγίδα. Γιατί τα Λόγια του Θεού θα τα θεωρήσουν σκληρά, χωρίς έλεος και χωρίς επιοίκεια, δήθεν. Αλλά ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, όταν είναι σκληρός, που δεν είναι, όταν φαίνεται σκληρός, στην πραγματικότητα είναι ένας λόγος αγάπης, γιατί ο Θεός αγωνία για όλους μας. Και πολλοί θέλουσιν προσκόψει επ' αυτά, δεν θα δελήσουν δηλαδή να τα αποδεχθούν, και ακριβώς επειδή δεν θα θελήσουν να τα αποδεχθούν ή θα πέσουν, πού θα πέσουν, θα πέσουν στην αμαρτία ή θα συντριφθούν, γιατί θα έρθουν σε ευθεία αντιπαράθεση με το Λόγο του Θεού και βεβαίως όταν κάποιος πάει κόντρα στο Λόγο δεν πάει καλά, ή θα παγιδευθούν και θα πιαστούν, δηλαδή θα εχμαλωτιστούν από τα πάθη, τις επιθυμίες και από τις λανθασμένες επιλογές τους. Θα οδηγηθούν δηλαδή σε αδιέξοδο. Γιατί δεν δέχθηκαν το λόγο του Κυρίου λέγοντας σκληρός ο λόγος σούτος. Η Γραφή όμως μας λέει, «Συ όταν ακούς τα λόγια αυτά, μη σκληρύνεις την καρδία σου, καθώς οι πατέρες εσκληρύνθησαν εν το παραπικρασμό, εν τη ερήμο». Μη σκληρυνθούμε αδελφοί σήμερα. Τα λόγια του Θεού ας είναι αιτία επιστροφής, γιατί τα λόγια του Θεού είναι για τη σωτηρία μας. Και όχι μόνο για τη σωτηρία μας, αλλά και για την ευτυχία μας μέσα σε ένα περιβάλλον ζωφερό.